Είναι φανερό πως ήταν μια πτήση απόλυτου τρόμου. Πάμε στην Ιουλία Βελισσαράτου για να δούμε, Ιουλία, όλα τα νεότερα. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και είναι πολλοί τραυματίες, 9 εξ αυτών πολύ σοβαρά. Ένα θρύο στον αέρα με το αεροσκάφος να προκαλεί αναταράξεις από ένα σημείο και μετά, δηλαδή μετά τις 11 ώρες πτήσης, συνολικά διαρκεί 13, άρχισαν σιγά σιγά να συγκλονίζεται το αεροπλάνο από τις πολλές αναταράξεις, με αποτέλεσμα όσοι βρίσκονταν μέσα στο χώρο χωρίς να έχουν ζώνη ασφαλείας να εκτοξευθούν στο ταβάνι της καμπίνας. Δεν υπήρχε καμία προειδοποίηση, σύμφωνα με την πλειοψηφία των επιβατών που έκαναν δηλώσεις μετά το περιστατικό. Δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση. Ο πιλότος δεν τους είχε αναφέρει τίποτα ώστε να προστατευθούν, με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός. Όπως είπαμε και στο ρεπορτάζ, ο άνδρας που έχασε τη ζωή του είναι βρετανικής καταγωγής, 73 ετών. Η σύζυγός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Δεν γνωρίζει ότι ο άνδρας έχει πεθάνει. Δεν γνωρίζουμε και την κατάσταση της ίδιας. Πάντως, είναι σημαντικό να πούμε ότι από τους 14 τραυματίες, 7 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, γιατί έχουν τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Είναι η πρώτη φορά που η Singapore Airlines πραγματοποιεί μια τέτοια επικίνδυνη πτήση. Δεν έχει ξανασυμβεί σε καμία πτήση της, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της, να έχει πεθάνει επιβάτης από αναταράξεις. Ερευνά το περιστατικό για να διευκρινιστεί εάν ο πιλότος φέρει κάποια ευθύνη στο ότι πέρασε πάνω από πάνω από αέρα το οποίο έχει προκαλέσει αυτές τις αναταράξεις. Μένει να δούμε τι θα συμβεί και ποιες θα ανακοινώσεις θα γίνουν στη συνέχεια.